μόλις ακούσαμε την πρόταση της Χρυσής Αυγής. Αυτό έλεγε η Χρυσή Αυγή. Έξω τα κόμματα, έξω οι παρατάξεις. Αυτό έλεγε. Από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αυτό δεν είπατε. Έξω τα κόμματα και οι παρατάξεις. Και έχετε κάνει και έχετε φτιάξει. Μήπως δεν πρέπει οι φοιτητές και τα πανεπιστήμια να έχουν πολιτικές αντιλήψεις. Μήπως δεν πρέπει να οργανώνονται και να παλεύουν. Τι πάει να πει έξω τα κόμματα και έξω και έξω. Αυτά είπατε. Αυτά είπατε. Λάτε, λοιπόν. Σας παρακαλώ, μη φωνείτε. Αυτά είπατε. Αυτά έλεγε και η Χρυσή Αυγή. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έχει πει επίσημα τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό, κύριε Παφίλη. Λοιπόν, κύριε Χίτα. Πάμε παρακάτω. Κύριε Χίτα, ακούστε με. Εάν νομίζετε ότι αλλοιώθη το περιεχόμενο, θα σας δώσω το λόγο, γιατί είναι με τη δεύτερη περίπτωση του 67, αποτελεί αλλοίωση. Να διευκρινίσετε. Λοιπόν, αλλά ακούμε όλοι και μυαλό έχουμε και ξέρουμε. Εμείς δεν καταθέσαμε πρόταση αντισυνταγματικότητας, παρότι θεωρούμε ότι όντως, και θα καταλάβετε γιατί, είναι αντισυνταγματικά. Γιατί το θέμα είναι πολιτικό. Καθαρά πολιτικό είναι το θέμα. Φυσικά υπάρχουν θέματα αντισταγματικούς βεβαίως. Όμως όσοι μας βλέπουν και μας ακούν, θα ήθελα να σημειώσω μερικά πράγματα. Πρώτο θέμα, η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων από τα θέματα της αντισταγματικότητας. Ποτέ δεν απορρίφθηκε νόμος στη Βουλή, εκτός αν υπάρχει καμιά εξαίρεση από το 1974 και μετά, για 2-3 χρόνια, ποτέ, ούτε ένας νόμος, ούτε άρθρα για λόγους αντισυνταγματικότητας. Γιατί? Γιατί όποιος έχει 151 αποφασίζει ποιος είναι συνταγματικό και ποιο δεν είναι. Τα άλλα είναι υποκρισίες. Δεύτερο, από όσο γνωρίζω, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά έτσι είναι, όταν είναι στην αντιπολίτευση ένα κόμμα, κάνει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Τις απορρίπτει το άλλο, περίπου για ίδια ζητήματα. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, γίνεται ακριβώς το αντίθετο, το ανάποδο. Δηλαδή, η κυβέρνηση υποστηρίζει τη συνταγματικότητα και η αντιπολίτευση αρχίζει πάλι την ασυνταγματικότητα και όλο αυτό το γαϊτανάκι είναι μια κοροϊδία, κατά τη γνώμη μου, απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν υποτιμάμε τη συζήτηση. Τρίτο θέμα. Καμιά κυβέρνηση, από όσο γνωρίζω και από όσο γνωρίζουμε μάλλον, δεν κατάργησε νόμους που είχε ψηφίσει, που είχε χαρακτηρίσει μάλλον ως αντιπολίτες, ως αντισυνταγματικούς. Υπάρχει πουθενά σε εισηγητική έκθεση, μπορεί να υπάρχει καμιά εξαίρεση, που να λέει ότι καταργούμε τον νόμο τάδε του ΣΥΡΙΖΑ που είχατε κάνει ενστάσεις γιατί ήταν αντισυνταγματικός, ή του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας που να λέει ότι ήταν αντισυνταγματικός? Όχι, δεν γίνεται αυτό. Και βέβαια εδώ υπάρχει και μια παράμετρος που μιλάτε για δημοκρατία, ανεξαρτησία κλπ, ότι υπερισχύει το ευρωνησιακό δίκαιο του ελληνικού. Ναι ή όχι, αυτό το έχετε δεχτεί όλοι σας, πλην ΚΚΕ. Αυτό είναι παραβίαση ή όχι της εθνικής, ας πούμε, ανεξαρτησίας? Είναι. Πέμπτον θέμα. Είναι αντισυνταγματικά τα... το Σύνταγμα τώρα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το Σύνταγμα το κάνετε λάστιχο, το ερμηνεύει η κυβέρνηση κάθε φορά όπως θέλει. Όπως ακριβώς θέλει. Υπάρχουν ορισμένες διατυπώσεις που είναι... Δώσουμε γέννη το Σύνταγμα. Συγγνώμη. Υπάρχουν διατυπώσεις, λέω, που φυσικά κάθε κυβέρνηση... Και μην μου λέτε και το Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Πλεύρη. Εγώ δεν λέω ότι όλες οι αποφάσεις είναι έτσι, αλλά δρά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το Συμβούλιο Επικρατείας διορίζεται από τις κυβερνήσεις. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και σωστές αποφάσεις, δεν υπάρχουν και άνθρωποι που αντιστέκονται, αλλά σαν όργανο συνολικά. Επομένως, κάθε κυβέρνηση ερμηνεύει κατά το δικό, όπως το είδαμε και τώρα. Ακούσαμε την ερμηνεία των υπολείπων, ακούσαμε την ερμηνεία του κ. Πλεύρη. Και μάλιστα με ντοκουμέντα. Τι νομίζετε, θα μας πείσετε? Για να το πιστέψουμε, όχι βέβαια. Παραδείγματος χάρη, λέει το άρθρο 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά
από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Με πλήρη αυτοδιοίκηση, λέει. Για να σε ρωτήσω, η ισοτίμηση των πτυχίων τι είναι? Το παραβιάζει ή όχι? Όταν πάει ένας σε ένα κολέγιο ιδιωτικό και ισοτιμείται το πτυχίο με εκείνα τα κόλπα που έχετε κάνει, αλλά στην πραγματικότητα ισοτιμείται με πανεπιστημιακό. Αυτό το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το βάζετε και αυτό? Για αντισταγματικό. Είναι αντισταγματικό ή δεν είναι? Τι υπερισχύει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική η γενικότερη? Ένα θέμα. Τώρα για τα υπόλοιπα. Λέει πλήρης αυτοδιοίκηση. Και εδώ γίνεται ένα παιχνίδι με την αυτοδιοίκηση. Και δεν έχει σχέση, κατά τη γνώμη μας, με αυτό. Είναι πολιτική η απόφαση. Γιατί δεν κρατάγατε τους φύλακες και τους διώξατε, τους απολύσατε, και γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που θα είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και αυτοί θα επιβλέπουν, θα βοηθάνε στο να μην υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν το κάνετε. Γιατί βάζετε αστυνομία μέσα στο Πανεπιστήμιο? Μέσα στο Πανεπιστήμιο. Λέτε η εγκληματικότητα. Για πέστε μας τόσα χρόνια όλοι σας. Αυτός ο χαμός που γίνεται έξω στα πεζοδρόμια, μια και λέτε για παραεμπόριο. Αυτό το παρεδόσα των ναρκωτικών που γίνεται, γιατί δεν το πιέσε η αστυνομία? Ήταν θέμα μέσα? Όχι. Γιατί δεν μπορούσε να τους πιάσει απ' έξω? Αλλά η αστυνομία κατεβάζει 5.000 ματ στη διαδήλωση και πόσους έχει? Γιατί θα ζητήσουμε μια μέρα να μας πείτε πού είναι οι αστυνομικοί και τι στόχο έχουν. Αντί να χτυπάει το έγκλημα, πάει και χτυπάει, κατευθύνεται απέναντι στις κινητοποιήσεις του λαού. Επομένως, λέμε ότι με βάση τις ερμηνείες που κάνει ο καθένας, εμείς θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικά, γενικά. Όχι ότι είναι θέμα νομικών πολιτώσεων επιχειρημάτων. Και τέλος, τι λέει εδώ το άρθρο 16? Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίες στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Δηλαδή δωρεάν παιδεία. Δεν το σβήνατε καλύτερα? Κοροϊδεύετε τον κόσμο? Ποια δωρεάν παιδεία? Ποια δωρεάν παιδεία? Όλες οι γενιές πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια θέση. Και έρχεστε σήμερα και κόβετε 30.000 κυρίως φτωχόπαιδα από το Πανεπιστήμιο, γιατί έτσι θέλετε. Επομένως, εμείς υποστηρίζοντας αυτή την πρόταση, θεωρούμε το ζήτημα είναι γενικότερα πολιτικό και να σταματήσει και λίγο η πολλή ανύψωση του συντάγματος κλπ. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να αποφασίσει διαφορετικά. Και εκείνο θα είναι συνταγματικό. Και εσύ ήταν το αντίθετο. Αυτή είναι η κατάσταση, για να μην έχει και ο λαός αυταπάτες.